Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Λέγαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής μας για τις παρατάσεις που δόθηκαν και για τα φυσικά πρόσωπα και για κάποιες εταιρείες. Άλλαξαν τα χρονοδιαγράμματα. Όπως επίσης και το τι έγινε με τις αντικειμενικές αξίες, μόνο για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας και τα φυσικά πρόσωπα. Να δούμε όμως και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο χρονοδιάγραμμα το οποίο το περιμένουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και είναι το νέο φορολογικό. Ξέραμε, οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα το έχουμε τέλη άνοιξης, αρχές καλοκαιριού. Τελικά το χρονοδιάγραμμα, Γιώργο, πάει για τον Ιούλιο. Εκεί θα έχουμε τις αλλαγές στον κώδικα φορολογικής απεικόνησης των αλλαγών. Όχι, δεν είναι ο κώδικας φορολογικής απεικόνησης των αλλαγών. Μιλάμε για το καινούργιο φορολογικό νόμο, που θα είναι στην ουσία δύο νόμοι ή ένας νόμος που περιλαμβάνει δύο αντικείμενα. Το ένα είναι ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Εξ όσων γνωρίζω, ολοκληρώνεται. Κάποια στοιχεία του είχαν διαρρεύσει πριν λίγο καιρό και δεν ήταν και τόσο καλά με την έννοια, ειδικά σε ό,τι αφορά στην προκαταβολή των νομικών προσώπων και των γενικά όσων έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί την εκτόξευε από το 55% στο 90%, ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, ομόρυθμες, ετερόρυθμες και αυτά. Ας ελπίσουμε να μην είναι πραγματικότητα αυτό που διέρευσε. Αν και αν κρίνω από τη σύνταξη του κειμένου, μελετώντας και ένα άλλο κείμενο που πιθανόν να το είδες εσύ προχθές που διέρευσε και έλεγε κώδικας φορολογικών διαδικασιών. Ακριβώς. Ο κώδικας φορολογικών λοιπόν διαδικασιών, αν είναι το προήμιον του υπερχόμενου φορολογικού συστήματος, θα είμαι από τους ανθρώπους που πρώτος θα πω ότι, διαβάζοντας το αναλυτικά, θα πω ότι δεν είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε να νομοθετηθεί και να δείξει την αρχή που μπορεί να γίνει για μια πραγματικά ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση. Είμαι κάθετα αντίθετος. Διαφωνώ στο κείμενο, στο πνεύμα του και το κείμενο. Γιατί σε διακόπτω. Περιλαμβάνει, να σου πω για να το συνδέσω με το κφάς που είπες. Ναι. Περιλαμβάνει μέσα ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών. Περιλαμβάνει, δίνει την έννοια ποιοι φόροι εξυπηρετούνται από αυτόν τον κώδικα. Είναι το εισόδημα, ο φόρος προστέμενης αξίας, το κεφάλαιο κλπ. Σου λέει από εκεί και πέρα. Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις? Φορολογικές υποχρεώσεις είναι ένα κομμάτι του και ο κώδικας φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών. Ο ΚΦΑΣ λοιπόν είναι ένα κομμάτι των φορολογικών υποχρεώσεων, όπου μέσα βάζει και μείωση των ορίων για την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, δηλαδή αυτά που λέγαμε παλιά τρίτης κατηγορίας, τα λογιστικά βιβλία, μειώνει το όριο από το 1,5 εκατομμύριο στις 500.000 ευρώ. Άρα πάρα πολλές επιχειρήσεις που κάνουν πάνω από 500.000 ευρώ θα αναγκαστούν να έχουν διπλογραφικά βιβλία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κατ' εμέ συνεπάγεται, δεν θα έλεγα κόστος, γιατί πολλοί θα πάνε να το γυρίσουν στο κόστος, θα παίρνει περισσότερο λογιστής κλπ. Αυτό είναι θέμα που διαπραγματεύεται ελεύθερα κάθε επιχείρηση με το λογιστή προτεχνικό της. Αλλά σε επίπεδο διαφάνειας είναι πολύ πιο καθαρά βιβλία από το να έχεις μόνο τα έσοδα και τα έξοδα, γιατί μέσα κινείς και τους λογαριασμούς του ταμείου, των επιταγών κλπ. Υπάρχει μια περισσότερη διαφάνεια και είναι καλύτερα για τις ελεκτικές υπηρεσίες. Και βέβαια είναι περισσότερο τυπολατρικά, αν θέλεις, ας πούμε, για τους επιχειρηματίες. Το αφήνω αυτό. Έχει φτιάξει μια επιτροπή το Υπουργείο Οικονομικών, έχει συστήσει ο κ. Μαυραγάνης, για να βελτιώσει τον υφιστάμενο κώδικα φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών. Η επιτροπή πρέπει να παραδώσει το πόρισμά της μέχρι 31 Ιουλίου. Άρα θα ενσωματωθεί λοιπόν το πόρισμα αυτής της επιτροπής στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, γιατί ήδη υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει τα γενικά βιβλία, ποιοι υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και τα σχετικά. Έχει τις γενικές κατευθύνσεις του βιβλίου, ακριβώς τη βάση που έπρεπε να υπάρχει. Και από εκεί και πέρα να απλοποιηθεί, γιατί ο κώδικας φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών, όπως έχει γίνει σήμερα μετά τις αποφάσεις που βγάζει συνέχεια και τις διοικητικές λύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει γίνει χειρότερος από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων και, αν θέλεις, ας πούμε, περισσότερο δυσχρηστός. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σωρία και να δημιουργούνται σωρία προβλημάτων. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις. Το άλλο είναι ο έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων, που είδα ότι στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών ο έλεγχος. Αόριστα πράγματα. Δεν έχει δηλαδή. Εντάξει, λογικό είναι να μην έχει τις ελεκτικές διαδικασίες, αλλά είναι πάρα πολύ αόριστο ότι θα πει, ας πούμε, εντάξει, οριστικός έλεγχος, που θέλει να πει τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, έλεγχος με έμεσες μεθόδους, εννοεί τις έμεσες τεχνικές ελέγχου οι οποίες υπάρχουν και ήδη έχουν κατακορυφθεί στον υφιστάμενο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, αλλά με μία απλή αναφορά, μικρή αναφορά. Όπου βλέπω μικρές αναφορές στον νόμο, όχι ότι πρέπει να είναι πολύ περιπτωσιολογικός, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καθορίζει ορισμένα πράγματα σαφέστατα πάνω στις διατάξεις. Όπου δεν υπάρχει αυτό, σημαίνει ότι μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας κατά το δογκούν. Αν ο νόμος λέει, παραδείγματος χάρη, να το συνδέσω με κάτι για να καταλάβουν και οι τηλεθέτες μας, λέει ο νόμος
ότι η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, μέχρι τις 30 Απριλίου. Γιατί κάτι τέτοιο θα πει και ο καινούργιος κώδικας. Το νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα το μάθουμε σιγά σιγά. Θα το μάθουμε σιγά σιγά. Από του χρόνου, έτσι. Μέχρι τις 30 Απριλίου. Αυτό μπορεί να το πει και με αυτόν τον τρόπο, οπότε ξέρεις ότι σαφέστατα μπορεί να τα πει με αυτόν τον τρόπο. Άρα ξέρεις την υποχρέωση μέσα από τον νόμο. Μπορεί όμως ο νόμος να σου πει ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων κατέτος διαφοροποιείται με έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Άρα δεν το ξέρεις από τον νόμο, την υποχρέωσή σου δεν πηγάζει από τον νόμο και θα πρέπει να περιμένεις πότε θα εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που μπορεί να είναι σαν το δελτίο τύπου που είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, που βάζει τις ημερομηνίες κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα ό,τι συνέβαινε πάνω κάτω. Το οθόν λοιπόν είναι ο νόμος τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία ώστε να μην νομοθετεί μέσω των εγκυκλίων και των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Το κείμενο το οποίο διέρευσε και το είδα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε, είχε αναρτηθεί, γιατί πρέπει για τους συναδέλφους που το είχαν αναρτήσει να αποδοθεί τα δέοντα, είναι το, αν δεν κάνω λάθος, στο Capital.gr είχε αναρτηθεί και από το Capital.gr το πήραν και άλλα blogs και sites και οι άλλοι συναδελφοί σου το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, έτσι όπως αναρτήθηκε, έτσι όπως φαίνεται δηλαδή, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, κατά με είναι άτεχνο. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Γιατί να πούμε ότι έχουν καλλιεργηθεί οι προσδοκίες ότι αυτό το φορολογικό θα περιλαμβάνει οι ριζικές αλλαγές, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Άρα λοιπόν, είναι υψηλές οι προσδοκίες. Έτσι τουλάχιστον τις έχει καλλιεργήσει και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εδώ και αρκετούς μήνες. Φαίνεται να περιλαμβάνει, Βασίλη μου, φαίνεται να περιλαμβάνει. Αλλά το πρόβλημά μου είναι ένα. Υπάρχουν μέσα διατάξεις οι οποίες χρήζουν ερμηνευτικής προσέγγισης. Ερμηνευτική προσέγγιση γίνεται πάντα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Μπορεί να λιώσει το νόημα της διάταξης. Χαίρομαι που έχει σε δύο άρθρα μόνο τις κυρώσεις τις διοικητικές, δηλαδή τα πρόστιμα και την απλοποίηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχουν όμως ελλείψεις και σε αυτό. Δεν λέω να πάμε σε ένα τυπολατρικό σύστημα όπως είναι σήμερα ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος ή το φορολογικό ποινολόγιο ή οτιδήποτε. Όχι, αυτό είναι το ένα άκρο. Δηλαδή φεύγουμε από την άκρα από εδώ και πάμε στην άκρα από εκεί. Θέλουμε κάτι το οποίο είναι στη μέση τουλάχιστον. Θέλουμε κάτι στη μέση. Απλό και σταθερό. Αυτό που λέμε συνεχώς νομίζω. Εντάξει, η σταθερότητα εξαρτάται και από τις εξελίξεις. Καλά, και τις είναι, γιατί οι εξελίξεις και στην οικονομία είναι διαφορετικές και θέλεις, η αυτή περίοδος είναι δύσκολη. Θέλεις ένα φορολογικό σύστημα να είναι απλό, όχι όμως να είναι ένα κείμενο νηπιαγωγείου. Δεν θέλεις κάτι τέτοιο. Θέλεις ένα απλό σύστημα να διαβάζετε και να ερμηνεύετε σύμφωνα με το πνεύμα που ο νομοθέτης ήθελε να βάλει. Δηλαδή, ήθελα να κάνω αυτό ένα και να κάνει δύο, θα πρέπει να αποτυπώνεται στον νόμο, ώστε να μην μπορεί κανένας ερμηνεύοντάς το να κάνει το ένα και ένα τέσσερα, όπως γίνεται στην. Τα παραθυράκια και τα λεγόμενα τα οποία λοιπόν, έτσι έχουν. Να είναι μετάβλητο με την καλή έννοια ότι ανάλογα με τις συγκυρίες, είτε σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, είτε σε επίπεδο παγκοσμίου οικονομίας και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν, να μπορεί να μεταβάλλεται. Έτσι ώστε να αποκτήσει το χαρακτήρα του αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος. Τουλάχιστον τα δύο draft που είδα, δηλαδή η διαρροή στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, εμένα δεν με πείθει. Εμένα μου λέει ότι έγινε μια προσπάθεια, φαίνεται μονοσήμαντη. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, και πριν έτσι ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, θέλω Γιώργο την άποψή σου σε. Πάλι από το Capital.gr θα επικαλεστώ αυτή την είδηση. Μια έτσι, έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία λέει ότι στην Ελλάδα είναι παράλογο το να πληρώνεις φόρους, διότι είχε 7 σημεία στα οποία ένας φορολογούμενος, ο οποίος ήταν τυπικός στις υποχρεώσεις του, αν έβαζες κάτω τα πράγματα και τα νούμερα, ήταν σε δυσμενέστερη θέση από κάποιον ο οποίος δεν ήταν τυπικός υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Και λέει ότι στο τέλος. Κατέληγε στην ουσία ότι γιατί ένας φορολογούμενος στην Ελλάδα, όπως έχει αυτή την ώρα το σύστημα, το φορολογικό σύστημα, να πληρώνει τους φόρους του από τη στιγμή που έχει κάποιον άλλον δίπλα του, απέναντί του, ο οποίος είναι σε καλύτερη μοίρα από τη στιγμή που δεν πληρώνει. Βεβαίως. Και να πούμε το εξής γι' αυτό. Ακριβώς τα ίδια λέμε από τότε που ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Μέσα στα πορίσματα του πρώτου μας συνεδρίου από το 2009 υπήρχαν 11 σημεία. Χαίρομαι που τα 7 σημεία από αυτά είναι στην έκθεση του. Είναι καλό ποσοστό του μέγιστο. Ναι, γιατί βλέπω ότι με αυτά τόνισε έτσι κι αλλιώς η έκθεση. Απ' την άλλη τη μεριά όμως παραξενεύομαι για ένα πράγμα.
Μιλάει για αυτόν που φορολογείται, για την υπέρμετρη φορολογία, γιατί υπάρχουν και τρία σημεία μέσα. Έχω διαβάσει το πλήρες κείμενο της έκθεσης. Λοιπόν, που μιλάει για την υπέρμετρη φορολογία και τα σχετικά. Μα το ίδιο το τεχνικό κλιμάκιο του Δονωτού δεν βάζει την υπέρμετρη φορολογία. Οι γνωρίζοντες δεν μπορούν να ξέρουν ότι όταν έχουν τα τεχνικά κλιμάκια του Δονωτού δεν πρωτοστατήσαν να κοπούν όλες οι φοροαπαλλαγές, άρα να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στους μισθωτούς συνταξιούχους, αυτοαπασχολουμένους κλπ. Από το 2014 οικονομικό, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2013. Δηλαδή, πώς την έχουμε δει. Μου θυμίζει Τσέκιλ και Χάιν, πώς να το πούμε, τα δύο διαφορετικά πρόσωπα του Δουνουτού. Δηλαδή, ναι. Από τη μια μεριά προσέζει αυτή την έκθεση ότι η αύξηση της φορολογίας, το μη κυνήγι της φοροδιαφυγής και έμεσα δικαιολογία αυτούς που έχουν αναγάγει σε εθνικό σπόρο να μην πληρώνουν τους φόρους τους, και από την άλλη τη μεριά έρχεται. Ο καλός και κακός αστυνομικός, ναι, πάνω στην ανάκριση που μοιάζει. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο που παίρνει, πότε μεταμορφώνεται υπέρ του φορολογουμένου και πότε γίνεται ένα κακό σκυλί και πρέπει να κατασπαράξει το φορολογούμενο. Είναι λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Ήθελα έτσι και την άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, διότι έκανε εντύπωση αυτή η έκθεση, η ενδιάμεση έκθεση. Διακριτική την ονόμασαν. Ναι. Διότι δεν είναι στην ουσία μια επίσημη έκθεση. Τη συνέταξαν 4 στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια και αυτή την επίσκεψη τη Τρόικα στην Ελλάδα θα θέσουν και το θέμα της φοροδιαφυγής, της πάταξης φοροδιαφυγής. Θα δούμε τι δράσεις μπορούν να αναλάβουν για να πεταχθεί η φοροδιαφυγή. Δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε είναι πάρα πολλές, γιατί. Πάντως, πολλά χρόνια το ακούμε. Να ενισχυθεί και ο προληπτικός έλεγχος. Να ενισχυθεί και ο προληπτικός έλεγχος, γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές που έχουν αναγάγει σε σπορ τη μία έκδοση των αποδείξεων. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή όμως αυτό, γιατί δεν ξέρω κατά το χρόνο που έχουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ούτως ή άλλως, Γιώργο, αυτά τα θέματα τα έχουμε αναδείξει αρκετές φορές για το τι ακριβώς γίνεται με αυτό το θέμα. Σύστημα ίσως μπορεί να γίνει κάπου. Ωστόσο, θα δούμε αν τελικά μπορούν να ισχύσουν όλα αυτά τα οποία λένε για την πάταξη φοροδιαφυγής. Μεγάλο ερωτηματικό, δεν ξέρω αν μπορούμε τελικά να κρατήσουμε ίσως μικρό καλάθι. Λίγο μεγαλύτερο. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστήσω και εγώ, Βασιλή, να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές μας που μια άλλη φορά ήταν μαζί μας στη φορολογική ανάλυση, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Χωρίς να περιμένουμε νέες προθεσμίες τουλάχιστον. Ναι. Αυτό το θέμα έχει κλείσει. Άρα από εδώ και πέρα αρχίζουμε και συζητούμε χρηστικά θέματα γύρω από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.